San Antonio Spurs και Milwaukee Sucks. Πέντε απόψε αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου. Έχουμε επανάληψη του Τζάμπολ. Οι San Antonio Spurs, οι οποίοι ακόμα ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς μετρούν μέχρι στιγμής 8 ήττες και δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνος. Από την άλλη, οι Milwaukee Sucks με ρεκόρ 4-5 παίρνουν απόψε την τρίτη σερί, την πρώτη νίκη μετά από δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα της Master League. Οι πρώτες επιθέσεις οι Sinners τώρα έχουν την κατοχή. Καλαϊτσόγλου έξω η μπάλα για τον Αλέξη, θα πάρει εκείνος την προσπάθεια, θα στοχίσει. Η μπάλα παραμένει στους Smurfs. Την επαναφορά ο Μουσιόπουλος. Στη γωνία έχει τις επιλογές του εκεί ο Βουρλίτης. Καλαϊτζόγλου θα πετύχει το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. 2-0 από τον Καλαϊτζόγλου. Θέλει να ποστάρει τώρα εκεί ο Μαυροϊδής, γυρίζει, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound και καθαρίζει τη φάση ο Αλέξης. Οι οποίοι σήμερα έχουν πληθώρα επιλογών, καθώς έχουν κατεβάσει ρόστερ 11 παιχτών στο γήπεδο. Είναι από τις λίγες φορές, μάλλον και η πρώτη, που μαζεύονται τόσο πολύ. Από την άλλη, ρόστερ 8 παιχτών για τους Milwaukee Sucks, οι οποίοι έχουν κάποιες απουσίες να αντιμετωπίσουν. Με λίγο τις έξι βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Η μάχη εκεί κάτω από το καλάθι. Το δίποντο εύστοχο από τον Μαυροϊδή για το 2-2. Καλά η Τσόπουλ τώρα κατεβάζει. Μουτσιόπουλος. Πάρει τελικά ο Μουσιόπουλος και θα το βάλει στο σίγουρο προσπάθειά του. Παγούνης για τους Sucks. Παγούνης πάει από τα δεξιά. Σκοφή θα στοχίσει. Υποπίεση το σουτ του Παγούνη. Για τρεις κατευθείαν στην επίθεση η Smurfs. Εκεί χάθηκε για λίγο η μπάλα, η οποία θα καταλήξει στα χέρια των Milwaukee Sucks. Πήρε την προσπάθεια προηγουμένως ο Καλαϊτζόγλου. Τέλεσε γρήγορα για τρεις, θα στόχισε ωστόσο. Αγούνης. Τσίνας, προσποίηση, εκτέλεση, θα στόχισε ο Τσίνας. 2-4 μπροστά η Sucks. 7-5 να απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Από τον Μουσιόπουλο. Η εκτέλεση για τρεις. Θα κάνει το χατήρι μπάλα εκεί του Διαμάντη. Μπουρλίτης. Μουσιόπουλος. Καλαϊτζόγλου θα πάρει το τρίποντο. Κακό το σουτ. Μεγάλη γέρμπολ. Τώρα οργανώνει για τους φιλοξενούμενους. Τσίνας. Από την κορυφή εκτέλεση για τρεις. Εύστοχος ο Μαυροϊδής. Θα διαμορφώσει το 2-7. Με την εκτέλεση πίσω από τα 6-75. Για 2 ήταν τελικά το σουτ. 2-6. Τώρα οι Smurfs
7, τελικά ήταν τρίποντο το σουτ του Μαυροϊδή. Και έγινε τώρα εκεί ο Καλαϊτζόγλου, πάλι και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Milwaukee Sucks. Η εκτέλεση με το δεξί είναι άστοχη από τον Μουτσιόπουλο. Τίνας καταφέρει να ανακόψει και το σημείο ο παίκτης των Σπέρβς. Ωραία συνεργασία, θα καταλήξει σε καλάθι από τον Μαυροϊδή. Αλλά η Τζόγουλ τώρα κατεβάζει. Θα παρέμβει εκεί ο Μαυροϊδής, θα γίνει το κλέψιμο, ωστόσο η πάσα του είναι παρακινδυνευμένη. Ακόμα ένα λάθος για τους Σμερφς. Μαυροϊδής απέναντι ανενόχλητος για δύο, θα στοχίσει ο Τσίνας. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στα χέρια των Milwaukee Sucks. Πάει προς τα μέσα, δεν θα στοχίσει το παλάθι ο Παγούνης. Αλλά η Τζόγλου τώρα θέλει να τρέξει. Ψάχνει επιλογές. Βρίσκει τελικά τον Μανδρώνη, ο οποίος δεν θα κάνει ένα καλό σουτ. Το αυτό σκάζει και να μαζέψει το σκουπίδι ο Αλέξης. Και με το lay-up θα κάνει το 4-7. Αγούνι θα χάσει. Κάνει το φάουλ τώρα στον Καλαϊτζόγλου. Δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τις Σμέρτς. Βουρλίτης δίνει στον Αλέξη. Εκείνος θέλει να παίξει με τη δύναμή του. Καλαϊτζόγλου για τρεις. Δεν θα το βάλει. Rebound από τον Μαυροϊδή. Περνάει και το κέντρο, κατεβάζει ο Μαυροϊδής. Βρίσκει τον συμπαίκτη του, με συγχωρείτε, ο Καβαθάς ήταν. Να στο έξω ωστόσο, έχει ο Τσίνας. Πίεση τώρα στο κέντρο, θα βγάλει αποτέλεσμα. Και ανενόχλητος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όχι. Με δεύτερη προσπάθεια, ούτε με δεύτερη. Με την τρίτη, θα χρειάστηκε εκεί ο Τσίνας. Ωστόσο πέτυχε το καλάθι για το 4-9. Για δύο, άστοχος ο Μουτσιόπουλος. Η μπάλα είναι για τους Σμέρτς. Καθώς ο Μαυροϊδής ήταν εκείνος που ακούμπησε τελευταίος. Περνάει τώρα στο παιχνίδι για τους Σμέρτς ο Διανυσόπουλος, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Μουτσιόπουλος θέλει να βρει τον συμπαίκτη, θα γίνει το κλέψιμο για τους Σακς. Τσίνας συνέχισε για τον Καβαθά, εκείνος υποπίεσε το σουτ, θα στοχίσει. Και το φάουλ από τον Μαυροϊδή επάνω στον Διονυσόπουλο. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. 2 και 30 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, 4-9 μπροστά η Milwaukee Sucks. Μουτσιόπουλος κάνει για την πάσα του. Μπάλα καταλήγει και πάλι στον Μουτσιόπουλο, εκείνος θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή στο σίδερο. Θα κάνει το φάουλ ο Μουτσιόπουλος για να ανακόψει την επίθεση των αντιπάλων. Πρώτο ομαδικό για τους Σμέρφς. Τώρα περνάει στο παιχνίδι ο Νινιός, ο Σπύρος Νινιός, καθώς έχουμε ακόμα έναν Νινιό, τον Νίκο, τους Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Τσίνας. Καβαθά, έχουμε φαουλ δεύτερο ομαδικό. Τον Σμέρφ θα γίνει από τον Διονυσόπουλο.
επαναφορά ο Καβαθάς. Παίρνει ξανά ο ίδιος, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Περιβάλλοντο ο Μουρλίτης. Λινιός. Λινιός, να πάει μόνος του, όχι. Θα βγάλει έξω, η μπάλα θα καταλήξει τον Διονυσόπουλο. Έχει τον Τσίνα μπροστά του. Θα περάσει πάσα, δεν θα έρθει το καλάθι από την προσπάθεια του Μπουρλίτη. Πιέζει και ωστόσο οι Σπέρς και ξανακερδίζουν. Θα πάρουν το φάουλ. Επάνω στον Σταύρου έγινε η παράβαση. Τέταρτο ματικό για τους Σάκς. Πόδι τώρα. Κάθε δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Για τρεις ο Νινιός. Άστοχος. Μπάλα για τους Σάκς. Καθώς ο Σταύρου ακούμπησε τελευταίος. Το 4-9 παραμένει. Καθώς οι δύο ομάδες στις τελευταίες επιθέσεις δεν έχουν καταφέρει να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι. Τσίνας τώρα. Στα δεξιά. Καβαθάς, ανά για τον Τσίνα, παρά λίγο να γίνει το κλέψιμο. Θα πάρει την εκτέλεση ο Τσίνας, θα εκστοχίσει για το 4-11. Αρχή πάσα του Διονυσόπουλου. Άλεψε εκεί να συγκρατήσει ο Αλέξης. Αυτός ο μπάλα πάει στους Σάκς. Αλλαγές τώρα για τους Σμέρς. Νίκας και Νίκος Νινιός θα περάσουν στο παρκέ. Τσίνας. Τέλος για τρεις, εύστοχη από τον Φωτόπουλο. 4-14. Το συν 10 πλέον η Σάξ. Νινιός. Περνάει πάσα του, θα αρχίσει την προσπάθεια του Σταύρου. Εξαιρετικό λοιπόν το στόσιο για τους Σμέρς. Συνεχίζει τη μάχη κάτω από την ρακέτα των Σάξ. Νινιός και πάλι 8 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Θα δούμε αν θα έρθει το καλάθι και θα έρθει από τον Νίκα. 6-14. Από το κέντρο είναι άστοχη και έτσι έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου. 6-14 μπροστά η Μιλγουόκι Σάκς. Καλά έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. 6-14 μπροστά η Μιλγουόκι Σάκς. Προηγούνται τον Σαν Αντώνιο Σπέρς. Τον Νόμου πάει προς τα μέσα. Πάσα πίσω από το κεφάλι. Καλά από τον Τσίνα. Νινιός τώρα, δεν θα περάσει για τον έτερο Νινιό, δεν θα περάσει μπάλα. Θα γίνει το λάθος από τους Σπέρς. Τσίνα θα παρέμβει, θα κλέψει και θα πετύχει το καλάθι για το 6-16. Σταύρου πάει από τα δεξιά, δεν θα περάσει πάσα του, δεν θα έχει παραλήπτη. Οικονόμου. Είναι πάνω του ο Σταύρου, η μπάλα καταλήγει δεξιά. Θα μαρκάρει στο σούτ για τρεις, άστοχο από τον Σανιωτάκη. Πιέζεται ο Σταύρου. Καταφέρει να περάσει το κέντρο εις μέρες. Νινιός, Διονυσόπουλος. Από τα αριστερά η εκτέλεση για τρεις, έστοχη. Δίνει τη λύση εκεί ο Νινιός. Για το 9-16. Μαυροϊδής. Μια τώρα η μπάλα. Ξανά στο Μαυροϊδή, θα στοχίσει εκείνος από κοντά. Διονυσόπουλος, πιέζεται από τον Οικονόμου. Η μπάλα είναι για τους Σμέρς.
Καταλαβαίνει ξανά ο Διονυσόπουλος για να οργανώσει. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, εύστοχο από τον Σταύρου. Μειώνουν σε 11-16 οι Smurfs. Ο Νίνιος είναι εκείνος που το έκανε. Προβληματικό για τους γηπεδούχους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για τρεις, άστοχος ο Οικονόμου. Εκτέλεσε μπροστά στον Νίνιο. Δεν βρήκε στόχο ωστόσο. Αγούνις τώρα στο παρκέ για τους Σακς. Θα πάρει την θέση του Τσίνα. Διονυσόπουλος πάει από τα αριστερά, πάει μέχρι το τέλος, θα στοχίσει. Νινιός θα πάρει το rebound. Θα φτάσει παραξάνα στον Διονυσόπουλο. Και είναι προς τη γμήνη άμυνα από τον Παγούνι. Σταύρου. Διονυσόπουλος έχει δύο πάνω του. Βρίσκει την λύση πάνω στον Σταύρου. Ο οποίος θα κάνει ένα κακό σουτ. Κρατούν εδώ οι Σακς. Που μην θέλουν να τρέξουν. Γρήγορα το τρίποντο άστοχο από τον Οικονόμου. Κατοχή για Smurfs. Έντεκα 16 το σκορ, την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι. Διονυσόπουλος στη γωνία, η εκτέλεση άσοχη από τον Νινιό. Τον φωνό μου τώρα, σταματάει, σηκώνεται, εκτελεί, θα αστοχίσει. Διονυσόπουλος θέλει να τελειώσει μόνος του, δεν θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά. Επίθεση η Σάκς, θα πάρει το φαουλ ο Φωτόπουλος. Δεύτερο ομαδικό των Smurfs. Θα είναι εκτός ο Νινιός, επιστρέφει στο παιχνίδι ο Καλαϊτζόγλου. Η εκτέλεση άστοχη από τον παίχτη των Smurfs, ωστόσο με δεύτερη προσπάθεια οι φιλοξενούμενοι θα κάνουν το 11-18. Διονυσόπουλος, έχουμε το φάουλ από ποιον? Από τον Σαμιωτάκη, πλειοδητής, πρώτο ομαδικό για τους Σακς. Σταύρου τώρα. Νιός. Θέλει να ξαναβρει το Σταύρου, παρακινδυνευμένη πάσα που καταφέρει να συγκρατήσει εκείνος. Θα πάρει και το τρίποντο στο σίδερο. Γρήγορα τώρα θέλω να βγουν στην επίθεση οι Σακς, ωστόσο θα γίνει λάθος πάσα, Νινιός. Καλαϊτζόγλου προς του Ίτε, ξεφεύγει, εκτελεί για τρεις. Στο σίδερο και αυτή η προσπάθεια. Φωτόπουλος αφήνει στον Σαμιωτάκη, εκείνος δείχνει το σύστημα. Σαμιωτάκης τον Φωτόπουλο, εκείνος γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει. Το 11-18 παραμένει. Καλαϊτζόγλου σε κάνει τις επιλογές του, βρίσκει ωραία τον Σταύρου και εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 13-18. Και έχουμε το time out για τους Milwaukee Sucks. Τις
επιστροφή στη δράση μετά το time out των Sharks. Δείχνουν να κάνουν αντίδραση οι Spurs, οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει στο μείον 5, 13-18 δείχνει το σκορ. Οικονόμου τώρα από τα αριστερά, πιέζεται εκεί από τον Βουρλίτη, θα κάνει το λάθος, ο Οικονόμου. Μπαλά παραμένει ως όφους τους φιλοξενούμενους. Φωτόπουλος και να πάει προς τη ρακέτα, θα γίνει το κλέψιμο. Μπάλα είναι για τους Sharks. Αυτό δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Για τους Mavs, με συγχωρείτε, καθώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο τους οι Milwaukee Sharks. Σταύρου είναι για τον Καλαϊτζόγλου, εκείνος να πάρει το τρίποντο. Θα βρει σίδερο. Χαμιωτάκης τώρα οργανώνει για τους Sharks. Μαυροειδής θα εκτελέσει και θα εστοχίσει ο Μαυροειδής. Για το 13-21. Καλαϊτζόγλου πιέζεται εκεί ασφυκτικά, θα γίνει το λάθος. Κλέψιμο για τους Sharks. Χαμιωτάκης περιμένει τους παίκτες του. Πάλι τώρα επάνω στον Οικονόμου. Και έχουμε το time out. Συνέχεια βάρος στο παιχνίδι με τον Παγούνη. Αφήνει στον Φωτόπουλο. Φωτόπουλος και πάλι από τον Αλέξη. Τέταρτο ομαδικό για τους Smurfs. Από το επόμενο οι φιλοξενούμενοι θα εκτελούν βολές. Παγούνης, Φωτόπουλος τώρα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει με επιτυχία. Θα έκανε όλες το Φωτόπουλος εκτός από την εκτέλεση. Ο Καλαϊτζόγλου θα πάρει το φάουλ από τον Οικονόμου, ο οποίος έχει γίνει βδέλα στις τελευταίες φάσεις. Αλέξης τον Βουρλίτη. Εκείνος θέλει με μια δύσκολη προσπάθεια να πετύχει το καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Παγούνης τώρα. Οικονόμου. Περνάει για τον Μαυροειδή, κλείνεται εκείνος από δύο. Μπάλα παραμένει στους Sharks. Μαυροειδής ξεφεύγει από τον αντιπαλό του. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Καλαϊτζόγλου τώρα θέλει να τρέξει. Καλαϊτζόγλου σταματάει, εκτελεί για τρεις στο σίδερο. Οικονόμου ξεφεύγει από τον Καλαϊτζόγλου. Συνεχίζει μόνο στο Οικονόμου. Περνάει και την πάσα για τον Μαυροειδή και δεν θα τελειώσει την φάση. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι Sharks. Μέχρι μέσα ο Αλέξης θα τελειώσει τη φάση. 15-21. Στους 6 και πάλι διαφορά. Σταγούνης. Φωτόπουλος δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Φεύγει τώρα στον εφηδιασμό ο Μανδρώνης. Και δεν θα τελειώσει με το δεξί. Πήγε κάπως άτσα, αλλά στη φάση ο Μανδρώνης. 5 με 3 τώρα οι Sharks. Δεν θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που δόθηκε και θα έχουμε και το φάουλ από τον Οικονόμου επάνω στον Αλέξη. Τρίτο κομματικό για τους Milwaukee Sharks.
Καβαθάς τώρα επιστρέφει στο παρκέ. Ενώ για τους Σάξ μπαίνει και ο Διαμάντης. Για τρεις από την κορυφή, άστοχος ο Μαντρώνης. Δεν καταφέρουν να μειώσουν κι άλλο οι Σπέρβς. Γρήγορα στην επίθεση φιλοξενούμενη. Τσίνας δίνει στον Παγούνε και να θα πάρει το σούτ, θα αστοχίσει. Το rebound από τον Βουρλίτη, ο οποίος θα πει στον Καλαϊτζόγλου. Αριστερά τώρα από Χωρίδης για τον Αλέξη. Καλαϊτζόγλου θα το πάρει από την κορυφή, ούτε τώρα. Ο Καλαϊτζόγλου δεν είχε καταφέρει να αστοχίσει στα τελευταία τρίποντα που πήρε. Μανδρώνης. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο. Παγούνης ηρεμεί κάπως τον ρυθμό. Φωτόπουλος, Τσίνας δεν θα τελειώσει φάση. Από την κορυφή εκτέλεση για τρεις, αστοχή. Καλαϊτζόγλου, 18 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Σμέρφς, 20 για το τέλος της δεύτερης περιόδου. Καλαϊτζόγλου τώρα κρατάει, θα πάρει το σούτ υποπίεση για τρεις, έρμπολ. Κακή επιλογή από τον Καλαϊτζόγλου. 11 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Milwaukee Sucks. Τσίνας κατεβάζει, παρεμβαίνει εκεί ο Καλαϊτζόγλου. Ωστόσο θα φτάσει με το λέει ο Φωτόπουλος. Το σούτ του Καλαϊτζόγλου πίσω από το κέντρο. Δεν θα βρει στόχο. Βρήκε μια λάμπα. Τέλος της δεύτερης περίοδου, 15-23, οι Milwaukee Sucks προηγούνται τον San Antonio Spurs. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Τους Spurs θα είναι στην πρώτη επίθεση. Οι Spurs, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 15-23, και θα κάνουν και το λάθος τώρα. Παγούνης, Τσίνας, μπροστά του. Κολλημένο τον Μουτσιόπουλο, Τσίνας και πάλι, θα σηκωθεί για δύο, θα στοχίσει. Σταύρου πάει μέχρι μέσα, με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. Για το 17-23, ο Σταύρου. Κρατάει, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σάξ. Πάει μόνο στο Παγούνι, θα αποκτήσει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. (Κι) 17-25. Διαχειρός Παγούνι. Δες τώρα. Θα εκτελέσει και την βολή και θα τη βάλει. 17-26. Θα πάρει το φαουλ εκείνος και τις δύο βολές. Πρώτο μαδικό και για τους Milwaukee Sucks. Έτοιμος για την πρώτη. Ευστοχίσει. Δέκα. 26, 19-26 από τον Διονυσόπουλο. Αλλάχτος από τη γραμμή των βόλων. Εσκάλεση για τρεις, άστοχη από τον Διαμάντη. Θα τρέξει τώρα η Σμέρφ. Κρατάει ο Μουτσιόπουλος. Θα περάσει πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο. Παγούνης απέναντι,
ανενόχλητος ο Καβακάς. Η εκτέλεση για τρεις στο σίδερο. Δεν θα πάνε κάτι από τη συγκεκριμένη φάση φιλοξενούμενη. Γιαννισόπουλος τώρα για τους Μέρτς. Στα δεξιά η εκτέλεση για τρεις. Εύστοχη από τον Μινιό. 22-26. Στους τέσσερις πλέον οι Smurfs. Το μείον 4 βασικά. Σίνας θα πάρει το screen. Σταματάει, θέλει να εκτελέσει. Θα δώσει μπάσα. Η εκτέλεση για 3 θα έρθει από τον Διαμάντη. Και το rebound για τους Σάξ. Διαμάντης και πάλι. Σίνας. Τα δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σάξ. Διαμάντης, ακόμα ένα τρίποντο, θα το βάλει τώρα. 22-29, δίνει ανάσα στην ομάδα τους. Πάρε λίγο εδώ να μπερδευτούν οι Smurfs. Για τρεις, άστοχο το σουτ του Μουσιόπουλου, θα έρθει στο σουτ του Σταύρου. Για να κάνει το 24-29. Αδράνησε εκεί η άμυνα των Σάξ. Σε μια δύσκολη προσπάθεια θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των Smurfs. Το φάουλ έγινε νομίζω από τον Σταύρου, αν είδα καλά. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Τσίνας. Εύστοχος. 24-30. Δεύτερη τώρα, εκτός και αυτή, 24-31 από τις δύο βολές του Τσίνα. Ανεβαίνει εκεί ο Μαυροϊδής, μπάλα παραμένει στους Smurfs. Λινιός υποδέχεται. Σιόπουλος. Σταματάει, προσποιείται, εκτελεί με το δεξί, δεν θα το βάλει. Θα πάρει το φάουλ ωστόσο ο Μητσιόπουλος. Έφαγε την προσποίηση και ο Μαυροϊδής. Έτοιμος για την πρώτη ο παίχτης των γηπεδούχων. Εύστοχος. 25-31. Εύστοχος και στη δεύτερη, 26-31 από τον Μουσιόπουλο. Αβαθάς, αλλά φτάνει στον Τσίνα. Μαυροϊδής θέλει να αποστάρει, διαδέχει για τον Καβαθά. 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να γίνει το σουτ, θα γίνει από τον Παγκόνι, αυτός θα αστοχίσει εκείνος. Σταύρου, συγκρατεί εντός παρκέ. Πάει μέχρι μέσα, δεν τελειώνει καλά τη φάση, καταφέρει να συγκρατήσει. Μινιός τώρα, το φλότερ, άστοχο. Ούτε τώρα θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Τη φιλοξενούμενη, ωστόσο έχουμε τα βήματα από τον Σταύρου. Λάθος τώρα για τους Smurfs. Παγούνης κατεβάζει. Μαυροϊδής, θέλει να αποστάρει, θα πάρει το φάουλ χαμηλά από τον Μουτσιόπουλο. Τρίτο ομαδικό των Smurfs. 5:43 ακόμα το τρίτο δεκάλεπτο. Σταφέρα από τα Ισάξ. Συγκρατεί ο Παγούνης. Από την κορυφή τώρα η μπαλά φτάνει στον Καβαθά. Θα πάρει το τρίποντο, θα κάνει την μπαλά να καταλήξει εντός καλαθιού. Τρίτο φάουλ τώρα τον Ισάξ πάνω στον Βιαννισόπουλο. Thank you.
Σταύρου θα πάρει το σουτ, αστοχή, πιο ψηλά από όλους ο Νίνιος. Η εκτέλεση για δύο από τον Διονυσόπουλο, ούτε αυτό να βρει στόχο. Κάνουν ακόμα ένα rebound οι φιλοξενούμενοι. Διονυσόπουλος τώρα και πάλι. Πιέζεται και ο Διονυσόπουλος, επιμένει, δεν θα ευστοχίσει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Spurs. Μέχρι μέσα ο Σταύρου, θέλει να τελειώσει με το δεξί, θα το κάνει. 28-31 από τον Σταύρου. Σε απόσταση τριών πόντων πλέον οι δύο ομάδες. Καβαθάς. Διαμάντης, θα αστοχίσει, Μαυροϊδής. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Παλά δεν θα περάσει. Ο δεύτερος Διονυσόπουλος. Ίσως ανακόπτεται η επίθεση. Δεν καταφέρει να φύγουν γρήγορα στον εφημιασμό οι Spurs. Διονυσόπουλος τώρα. Πάρει ξανά. Θα έπρεπε μέσα. Βρίσκει τον Νινιό και έχουμε παράβαση τριών δευτερολέπτων. Δεν καταφέρνουν να πλησιάσουν στο πόντο οι φίλοι και παιδί του. Τίνας, παραβαίνει και ο Νινιός, θα γίνει το κλέψιμο τελικά για τους Spurs. Οι φεύγουν στον εφηδιασμό, 3-1, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη, ο οποίος θα καταλήξει σε καλάθι από τον Νινιό. 30-31 σε απόσταση αναπνοής πλέον οι Spurs και έτσι έχουμε το time out από τους Milwaukee Sucks. Οι Spurs έχουν επιστρέψει, 30-31 το σκορ, μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Sucks σε αυτή την επιστροφή των αντιπάλων. Παγούνης σταματάει τρίπλα ψαχνής παίκτη. Η πάσα ξανά για τον Παγούνη, ωστόσο θα έρθει το αυτοκαλάθι από τον Νινιό, δεν το πιστεύει ο ίδιος. 30-33 με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Νινιός για τρεις, εύστοχο. Παίρνει το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση ο Νινιός. Ισοφαρίζει σε 33-33. Φάουλ τώρα πάνω στον Οικονόμου. Να δούμε αν μέτραει η φάση, αν έγινε χαμηλά. Νομίζω χαμηλά έγινε, καθώς πάει στην επαναφορά ο Οικονόμου. Όχι. Τελικά είναι δύο βολές. Καθώς έχουν συμπληρωθεί τα πεντοματικά τώρα, κοίταξα τον φωτεινό πίνακα. Τις μέρες έχουν συμπληρώσει τα πεντοματικά. Έτσι ο Οικονόμου οδηγήθηκε στην γραμμή των βολών, αφού έχει ήδη στην πρώτη. Αυτό έχει ξεγιάσει στη δεύτερη, 0-2. Διονυσόπουλος κλείνεται εκεί από τον Οικονόμου. Ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Νινιό. Ο έτερος Νινιός θα χάσει. Οικονόμου τώρα έχει τρεις να τον κυνηγάνε. Και αυτό σταματάει την επίθεση. Διαμάντης για τρεις, άστοχος. Και ο Σιλάου Σταύρου θα μαζέψει το rebound. Μπαλά έξω, προσπίση από τον Σταύρο. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Σταύρο. Και οι Spurs παίρνουν το προβάδισμα. 35-33. Μετά το πολύ ωραίο καλάθι του Σταύρου. Οικονόμου δυσκολεύεται εκεί. Καταφέρει να βρει τον Φωτόπουλο, εκείνο δεν θα τελειώσει με το δεξί, ούτε
στη συνέχεια ο Τζίνας. Οικονόμου, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Καθαρίζουν οι Smurfs. Μινιός τώρα, θα προζητάει, παίρνει. Κάνει για λίγο την τρίπλα, αφήνει στον Διονυσόπουλο. Το δευτερόλεπτο ακόμα για τους γηπεδούχους. Εκτελεί ο Διονυσόπουλος, το εκεί μαζεύει ο ίδιος. Θα πάρει το φαουλ από τον Διαμάντη. Τέταρτο ομαδικό των Σάξ. 1-21 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Επιστρέφει το παρήκε τώρα ο Αλέξης για τους Σαν Αντώνιο Σπέρφ. Σταύρου. Λιονυσόπουλος προσποιείται. Πιέζεται και από τον Οικονόμου και έχουμε Τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει. Μιλγόκι, Σάξ. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα από τον διαιτητή. Στους Αλέξη και Φωτόπουλο. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Τον Παγούλη να κατεβάζει. Φωτόπουλος, Διαμάντης, ξανά Φωτόπουλος, πάνω τον Αλέξη, Τσίνας, το δευτερόλεπτο ακόμα, Τσίνας θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει, rebound από τον Οικονόμου, απέναντι για τον Τσίνα, Τσίνας πάει προς τα μέσα, παίζει κόντρο στον Αλέξη, θα βγει άμυνα, μαζεύει το rebound. Ο Διονυσόπουλος, ο οποίος τρέχει τώρα για τους Smurfs, θέλει να τελειώσει ο Διονυσόπουλος. Τσίνας τώρα. Κόντρα στον Αλέξη, θα τον κερδίσει. Θα πετύχει το καλάθι. 35-35 από τον Τσίνα, ο οποίος έχει την ευκαιρία τώρα να βάλει και μπροστά ξανά την ομάδα του. Αλλαγή τώρα για τους Smurfs. Ο Γουρλίτης επέστρεψε. Έτοιμος τώρα για την έξτρα βολή ο Τσίνας. Εύστοχος. Και η Σάξ και πάλι μπροστά στο σκορ. 35-36. Μια βοήθεια εκεί. Ο Γιαννισόπουλος θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές, αυτό συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά των Σάξ. Στη γραμμή ο Διονυσόπουλος εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει. 36-36. Ο οποίος θα παραμείνει. Λοιπόν, από τον Τσίνα. Τρέχουν τώρα οι Σάξ. Γρήγορα στην επίθεση. Οικονόμου δεν θα τελειώσει τη φάση. Διαμάντης επιμένει. Οικονόμου και πάλι για δύο. Ούτε τώρα θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Τσίνας στη λήξη του χρόνου. Άστοχος. Έχουμε το τέλος της περίοδου. 36-36. Σαν Αντώνιο Σμέρς και Μιλγόκι Σάξ. Είναι ισόπαλες. Ξεκινάει μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο, όλα στη 36. Ισόπαλες οι δύο ομάδες. Ντέρμπι μέχρι στιγμή στο ματς. Άστοχος τώρα ο Καλετζόγλου. Μεστόπουλος. Παραλίγο εκεί να κλέψει ο Καλετζόγλου. Συγκρατούν οι Σάξ. Άνεμα στιγμή ο Σαμιωτάκης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σάξ. Η εκτέλεση για 3 εύστοχη από τον Φωτόπουλο. 36-39. Και είχαμε και το φάουλ την ώρα που γινόταν το σουτ. Έτσι μπάλα παραμένει στους Μιλγόκι Σάξ. Οι οποίοι θα ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά με το καλάθι του Σαμιωτάκη.
Δηλαδή 6.41. 5. Οι φιλοξενούμενοι, η εκτέλεση άστοχη και η μπάλα στους Σάκς. Ο Μανδρώνης πήρε την προσπάθεια νωρίτερα και βρήκε στόχο. Φωτόπουλος παίρνει στον Καβαθά. Από τη γωνία η εκτέλεση του Μαυροϊδή, εύστοχη, 36. Να δούμε αν ήταν για 2 ή για 3, για 2 ήταν, 43. Διαχείρος Μαυροϊδή. Αφημένη, δεν δικαιώνεται αρχικά. Ο Μουσιόπουλος βγαίνει άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Τον Σανιωτάκη να κατεβάζει. Τσινάς. Στην στον Φωτόπουλο, εκείνος κόντας σε δύο, έχουμε βήματα. Από τον Φωτόπουλο. Τον έκλεισε καλά εκεί η αντιπαλή άμυνα. Μουτσιόπουλο, εκείνος ξεφεύγει, θα πάρει το φάουλ από τον Μαυροϊδή. Ήταν το τρίτο φάουλ του Μαυροϊδή. Πρώτο μαντικό για τους Σάκς. Ένα έχουν και οι Σλάρσες μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο. Άστοχο συγκράτει ο Μουτσιόπουλος. Τώρα για τη δεύτερη. Ας το κοσκείς τη δεύτερη, 0-2 με τον παίκτη των Spurs. Τσίνας δείχνει το σύστημα. Καταλήγει στον Καβαθά, ο οποίος θα πάει μέσα στο καλάθι. Δεν πεις την μπάλα στο διχτάκι ωστόσο. Αμένει μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Σάκς. Ο Τζόγλου. Ξανά ο Καλαϊτζόγλου, θα πάρει το τρίποντο εκτός ισορροπίας, θα το βάλει με την βοήθεια του ταμπλό. 39-43. Σανιωτάκης. Μαυροϊδής, ένα για τον Σανιωτάκη. Καβαθάς τώρα. Θα πάρει το σουτ. Μια δύσκολη προσπάθεια. Καθώς πιέστηκε, πήρε και το φάουλ. Ο Μανδρώνης νομίζω το έκανε, αν δεν κάνω λάθος. Στη γραμμή το βολών τώρα ο Καβαθάς. Αυτό στην πρώτη. Βαθάς τώρα στη δεύτερη. Αστοχή και αυτή, θα έρθει ο θετικό rebound ωστόσο από τον Φωτόπουλο. Δεν πήδηξε κανένας από τους Σπερς. Φωτόπουλος θα κάνει την λάθος πάσα. Λένε δικαίω ο Μανδρώνης και θα πάρει το φάουλ από τον Τσίνα. Έξι. Και 40 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. 39-43 μπροστά οι Milwaukee Sacks, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση στο προσπέρασμα των Spurs, οι οποίοι τώρα είναι στην επίθεση. Θα πάρει το φάουλ ο Μουσιόπουλος. Ξανά στις βολές ο παίχτης των Spurs. Τρίτο ομαδικό τον Σάκς. Εύκολος στην πρώτη ο Μουσιόπουλος.
Jsou ještě kvetery. Sara Dana, Sara Dadria. Κοτόπουλος θα πάρει το σούτ για τρεις, θα στοχίσει. Μαντρώνης τώρα. Κοτόπουλος πάει προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα σε καλάθι, Κοτόπουλος. Και έχουμε το φάουλ από τον Μουτσιόπουλο. Τρίτο ομαδικό και για τους Smurfs. Καμιωτάκης τώρα. Κοτόπουλος ψάχνει τον Μαυροϊδί, δεν καταφέρει να συγκρατήσει εκείνος. Παλεύουν ωστόσο, θα γίνει λάθος από τους φιλοξενούμενους. Έτσι τώρα οι Smurfs έχουν την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν και μπροστά στο σκορ. Ο Τζιόπουλος χάνει την ισορροπία του, κρατεί την μπάλα. Αλλά η Τζιόπουλη τώρα. 4 λεπτά για τις Smurfs. 4-3 η εκτέλεση από τον Καλά Τζιόπουλη στην λήξη του χρόνου. Δεν θα βρει στόχο. Ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για τις Smurfs. 5-25 ακόμα στο παιχνίδι μας. Τίνας. Αλλά φτάνει στον Καβαθά. Βρίσκει ωραία εκεί τον Μαυροϊδή. Θα τελειώσει, πάσε εκείνος. Εύστοχα, θα πάρει και το φάουλ. 41-45 από την προσπάθεια του Μαυροϊδή. Λίωση τώρα. Θα εκτελέσει και μια βολή. Για το 41-46. Αλλά η Τζόγουλ προσποιείται. Μανδρώνης θα το πάρει τελικά, δεν θα το βάλει. Ηρεμούν τώρα τον ρυθμό η Μιλγουόκι Σακς. Καθώς το σκοτ είναι υπέρ τους. Θα παίξουν λίγο και με το ρολόι. Τσίνας. Σταματάει, εκτελεί, ευστοχή ο Τίνας. 41-48. Και έχουμε το time out για τους San Antonio Smurfs. Πίεση τώρα για τους Sucks. Ρετόγλου οργανώνει για τους Smurfs. Στον Διονυσόπουλο. Ο Μισόπουλος προσποιείται. Ο Μισόπουλος κλείνει τα ποδιά, θα δεχτεί την τάπα από τον Μαυροϊδή. Καβαθάς. Κοτόπουλος. Καρισέρα τώρα. Την μπάλα. Καβαθάς. Του δίνει το σκρίνι και ο συμπαίκτης του Μαυροϊδής. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτελεί ο Μαυροϊδής, άστοχα. 3.50 ακόμα για το φινάλε. 41-48 στο σύν 7 η Milwaukee Sucks. Αλέξης Αλαϊτζόγλου. 4.50 ακόμα η εκτέλεση από τη γωνία. Στοχή από τον Αλέξη. Στην αστόρα δεν βιάζονται η Sucks. Τσινάς, του δίνει εκεί το σκριν ο Σαμιωτάκης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Sharks. Τσινάς, σταματάει, εκτελεί, ευστοχή ο Τσινάς. 41-50. Ο Μισόπουλος πάει προς τα μέσα και έχουμε
φάουλ χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό των Σαξ. Από το επόμενο θα εκτελούν βολές οι Σμέρφς. Τέσσερα έχουν και οι γηπεδούχοι. Καλαϊτζόγλου θα πάρει το φάουλ τώρα, θα πάει στη γραμμή των βολών. Στόχος στην πρώτη, 42-50. Τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη, θα τη βάλει για αυτή, 43-50 από τον Καλαϊτζόγλου. Μαυροειδής, υποπίεση το τρίποντο, δεν θα βρει στόχο. Θα είχε συγγνώμη για την κακή προσπάθεια ο Μαυροειδής. Καλαϊτζόγλου τώρα για τρεις κατευθείαν. Εύστοχος ο Μουσιόπουλος. 46-50. Ψάχνουν τις γρήγορες επιθέσεις τώρα οι Σμέρφς, καθώς 2 και 10 απομένουν ακόμα στο ρολόι. Ωστόσο ο Τσίνας δεν λέει να τους αφήσει να ηρεμήσουν. 46-52 και έχουμε και παράβαση. Η μπάλα καταλήγει στους και πάλι στους Σαξ. Καπαθάς. Κόπουλος τώρα θέλει να βρει εκεί τον Σαμιωτάκη, δεν είναι καλή πάση, ότι ήταν πιο δυνατή από ό,τι χρειαζόταν ο Σαμιωτάκης. Σμέρφς τώρα στην επίθεση. Γιονυσόπουλος, μια γρήγορη προσπάθεια στο σίδερο. Μαζεύει το rebound ο Καβαθάς και αφήνει τον Τσίνα, που κατεβάζει, έχει τον Νινιό πάνω του. Αφήνει τον αποφύγει. Καβαθάς τώρα θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει ο Καβαθάς και νομίζω σκοτώνει εδώ τους Σμέρφς, καθώς θα διαμορφώσει το 46-55 και έχουμε το time out από τους γηπεδούχους. Ναι, για το παιχνίδι μας οι Σάξ έχουν πάρει μια διαφορά 9 πόντων. Σταύρου τώρα, ενώχνει τον γιατρή, στο σίδερο προσπάθεια. Αμένη ευκαιρία για τους Σμέρφς και η κλεψίδρα σιγά σιγά τελειώνει. 1 και 10 ακόμα για το φινάλε, 46-55 παραμένει. Καβαθάς. Πάει από τα δεξιά. Βγάζει έξω στον Διαμάντη, εκείνος από αρκετά μακριά θα στοχίσει. Διονυσόπουλος τώρα ψάχνει μια γρήγορη επιλογή. Κρατάει ο Διονυσόπουλος. Μανδρώνης, προσποιείται. Σταύρου, εκτός ευρωπαίας, θα στοχίσει. 40 δευτερόλεπτα ακόμα, νομίζω σιγά σιγά τα πράγματα φαίνεται να έχουν κρυφθεί. Διαμάντης πίνει στον Καβαθά, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σαξ. Καβαθάς στη γωνία, Διαμάντης και πάλι, εκτέλεση για τρεις στο σίδερο. Την μπάλα καταλήγει εκτός, 18 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σμέρφς, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτό το χρόνο. 46-55 το σκορ. Δημιουργό και Σάξ θα φτάσουν στην πέμπτη νίκη τους. Έτσι το ρεκόρ θα πάει στο 5-5 και εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Νινιό. Και κάπου εδώ οδεύουμε προς το τέλος. Σαν Αντώνιο Σμέρφς, ούτε τώρα θα πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους. Θα γνωρίσουν την ένα τίτα στο πρωτάθλημα. Νίκη για τους Μιλγόκι Σαξ, 46-55, επικρατούν τον Σαν Αντώνιο Σμέρφς.